Είμαστε στα ΚΤΕΛ αυτή την ώρα, θα συνδεθούμε με την Ελένη Λαζάρου που βρίσκεται εκεί. Γεμάτα αναχωρούν όλα τα δρομολόγια και τα έκτακτα βεβαίως, Ελένη. Αυτή την ώρα, Εφή, η κίνηση είναι ακόμη πιο έντονη από το ρεπορτάζ της Μαρίας Κολοβού που είδαμε πριν, καθώς τα λεωφορεία φεύγουν πλέον γεμάτα ανά δύο λεπτά. Δηλαδή, γεμίζει το ένα λεωφορείο, φεύγει κάθε δύο λεπτά το ίδιο. Υπολογίζεται ότι σήμερα θα γίνουν για την Πάτρα περισσότερα από 230 δρομολόγια. Όταν τις καθημερινές γίνεται ένα δρομολόγιο ανά μία ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσος κόσμος θα ταξιδέψει. Οι περισσότεροι, όπως βλέπετε και στις εικόνες του Θανάση Ρεντούμη, είναι νέοι. Μικρά παιδιά με ένα σακίδιο στην πλάτη φεύγουν με μεγάλες παρέες να πάνε να ζήσουν τη μαγεία και την ατμόσφαιρα του πατρινού καρναβαλιού. Φεύγουν λοιπόν για το τριήμερο. Κάποιοι βιάζονται τόσο πολύ να ζήσουν αυτή την ατμόσφαιρα που φεύγουν από εδώ ήδη ντυμένοι. Δηλαδή είδαμε πολλούς νέους με μάσκες, με καπέλα, με γυαλιά. Δεν μπορεί να τους αδικήσει κανείς. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή το καρναβάλι στην Πάτρα, Ελένη. Και να πούμε ότι τα έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ θα συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό τουλάχιστον ως τις 11-11.30 το βράδυ. Θα εξαρτηθεί αυτό και από την προσέλευση του κοινού και θα συνεχίσουν πάλι αύριο, εννοείται με έκτακτα δρομολόγια πάλι, από τις 5.30 το πρωί. Έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν για την Πάτρα. Βλέπετε εδώ πάρα πολλοί νέοι, γεμάτα όλα τα δρομολόγια, φεύγουν συνεχώς. Μέχρι αργά το βράδυ λοιπόν τα έκτακτα δρομολόγια και πάλι από νωρίς το πρωί. Και όσο περνάει η ώρα αυξάνεται η κίνηση. Ευχαριστούμε πολύ.